Η πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται ως αυτό που πάντα ήταν, ως ένας κοινός συκοφάντης. Η ευθύνη όμως για τη συκοφαντία βαραίνει προσωπικά τον ίδιο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένουμε επομένως, ως ελάχιστη ένδειξη ευθυξίας, να ζητήσει άμεσα την παρέτηση του αντιπροέδρου του. Αλλά τώρα ήρθε και η ώρα για τον κύριο Μητσοτάκη να αφήσει τις υπεκφυγές και να απαντήσει στα πραγματικά ερωτήματα. Θα δώσει στη δημοσιότητα το πόθεν έσχεση της συζύγου του? Θα μάθουμε πόσο κόστισε το ακίνητο που αγοράστηκε στο Παρίσι? Και κυρίως, θα μας πει από πού προήλθαν τα χρήματα για την αγορά? Θα μας ενημερώσει αν αληθεύει ότι η σύζυγός του είχε κοινή εταιρεία με τον κύριο Παπασταύρου? Θα περιμένουμε τις ξεκάθαρες απαντήσεις του.